Σας παρουσιάζω λοιπόν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και τον δήμαρχο Αμαρουσίου, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Χαρά μου μεγάλη που είμαι κοντά σας. Ωραία. Θα έχουμε να πούμε πολλά, γιατί ανήκετε και στον ιατρικό κόσμο, είστε και πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ. Έχετε να μας πείτε και για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και για τους γιατρούς μας. Λοιπόν, σε όλους κάνω το ίδιο ερώτημα. Θέλω να μου πείτε πώς κρίνετε αυτή την πολύ μικρή αλλά πολύ έντονη προεκλογική εκστρατεία που έγινε. Τα σποτάκια αυτά που βγήκανε, που άλλοι λένε ότι μερικά σποτάκια φέρανε ελπίδα, άλλα φέρανε φόβο. Κύριε Πατούλη, πώς το είδατε εσείς ότσι όλο αυτό το... Γιατί συμμετέχετε εσείς χρόνια σε προεκλογικές εκστρατείες όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλα αυτά βοηθήσανε τον κόσμο για να μπορέσει να δει καθαρά και να πάει σύμφωνα με τη λογική και όχι με θυμό ή με εκδίκηση ή με τιμωρία. Για να ψηφίσει σήμερα, που στις 7 η ώρα θα κλείσει ναι. η κάλπη. Κοιτάξτε, η δική μου εντύπωση, και δεν θέλω να παρεξηγήσετε, αλλά δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, αλλά δεν ήταν πολλά σποτάκια να με πλημμυρίσουν, αλλά σε κάθε περίπτωση, κόσμο, αυτά όμως. Που μπόρεσα να δω μέσα και από τα sites, είναι γεγονός ότι ο κόσμος μάλλον δεν πρόλαβε να σκεφτεί και δεν κατάλαβε πότε είχαμε εκλογές, πώς υπήρξε αυτός ο εθνιδιασμός. Και θα έλεγα περισσότερο επηρέασαν ο θυμός που υπήρξε όλο αυτό το διάστημα σε κακές, εάν θέλετε, διαχειρίσεις πολιτικών και όχι στο επίπεδο του δρόμου που μπορεί κάποιος να έχει διαλέξει. Δηλαδή πιστεύω ότι υπήρξαν, ας πούμε, υπουργοί οι οποίοι δεν κάναν καθόλου καλή τη δουλειά τους. Αυτό είναι μια ιστορία βέβαια. Μπορείτε να μας φέρετε ένα παράδειγμα που να γίνει έτσι πιο σαφές στον κόσμο? Στο χώρο της υγείας πιστεύω ότι θα έπρεπε να ήταν πιο ανθρώπινοι, πιο κοντά στον κόσμο, να είχαν δημιουργήσει συνθήκες καλύτερες, να εξηγούσαν λίγο καλύτερα γιατί πάνε σε αυτό το δρόμο και όχι σε κάποιον άλλον και να αφήναν και μεταβατικά διαστήματα και να προσπαθούσαν για την ισοτιμία της προσβασιμότητας ουσιαστικά της υγείας για όλους τους ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε. Και δεν υπήρξε επίσης η δυνατότητα να διεκδικήσουν από την Ευρώπη. Η Ελλάδα έπρεπε να το κάνει αυτό που είχε το πρόβλημα της ισοτιμίας της προσβασιμότητας στην υγεία ανεξάρτητα της οικονομικής κατάστασης που μπορεί να έχει μια χώρα στην Ευρώπη. Αυτό δεν το κάναν. Εν τη αυτή περιπτώσει, θα έλεγα όμως το δεύτερο, ίσως που σίγουρα πέραν του θυμού υπήρξε, ήταν, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι επηρεάζεται ο κόσμος ιδιαίτερα και από τα διάφορα γκάλοπς που υπήρξαν μέχρι και χθες. Ναι, παλιότερα το σταματάμε. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι κακά τα ψέματα, κάποιος που μπορεί να μην εμβαθύνει λόγω της δουλειάς του, λόγω, δεν ρωτάει τίποτε άλλο και εμείς και εμάς τους ίδιους. Τι γίνεται, τι μάθατε, πού πάει, τι γίνεται, ποιος είναι μπροστά. Και βλέπετε ότι αυτό διαμορφώνει και μία αντίληψη. Πιστεύετε ότι επηρεάζει τον κόσμο στην τελική του απόφαση να πάει να ψηφίσει, εντάξει, αν είναι αναποφάσιστος? Όχι, γιατί την πλειοψηφία του κόσμου, αλλά ένα ποσοστό το επηρεάζει. Ναι. Που μπορεί και αυτό να είναι ένα ποσοστό το οποίο σαφέστατα να σχετίζεται ή να μην σχετίζεται τελικά με το αποτέλεσμα το τελικό. Άρα ήταν καλύτερα, κύριε Πατούλη, όταν πριν από μερικά χρόνια απαγορεύανε μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, ενώ τώρα μία μέρα πριν τις εκλογές? Αν θέλει την προσωπική μου άποψη, ναι. Την προσωπική σας άποψη. Διότι ο κόσμος θα πρέπει να σκεφτεί, να οριμάσει, να δει το καλό, μάλλον το καλύτερο από το καλό ή το αναγκαίο κακό από το χειρότερο. Εν τη αυτή περιπτώσει, νομίζω ότι μέσα σε αυτό το βίαιο χρονικά διάστημα των εκλογών, σίγουρα τα γκάλωπς μέχρι και το τέλος παίζουν τον ρόλο τους. Άλλα λένε ότι είναι σωστά, άλλα λέγανε ότι είναι λάθος. Μπορεί να υπάρχει και μια εικονικότητα σε αυτό. Και σε κάθε περίπτωση ο θυμός, νομίζω, δεν μπόρεσε να τον απαλύνει αυτή η προεκλογική διαδικασία. Δεν ακούστηκαν τα μηνύματα όπως θα έπρεπε, κατά την άποψή μου φυσικά, τα οποία αυτοί που ήταν θυμωμένοι, κάποιοι να τους δώσανε το μη εναλλακτικό σενάριο ή το εναλλακτικό σενάριο. Άρα λοιπόν μείναμε στα συνθήματα τα οποία μπορεί να υπήρχαν μέσα από αυτή την προεκλογική σύντομη διάρκεια. Ο θυμός, κατά την άποψή μου, υπάρχει και υπήρξε, δεν απαλύνθηκε από τον κόσμο στο μέγιστο βαθμό. Και βέβαια οι ανθρωπιστικές, θα έλεγα, ή τα υπουργεία που έπρεπε να ήταν κοντά στον κόσμο, δεν είχαν τους καλύτερους καπεταναίους, με αποτέλεσμα όλο αυτό να μην απορροφήσει τους κραδασμούς της ανθρωπιστικής κρίσης πέραν της οικονομικής που υπήρξε στη χώρα μας.
Γυρίσω λίγο όμως στον κύριο Πατούλη. Η υγεία έχει καταρακωθεί. Μεγάλα προβλήματα. Εσείς πάντα βγαίνατε και λέγατε την αλήθεια. Πάντα βγαίνατε και πιέζατε καταστάσεις, αλλά φως δεν βλέπαμε. Γιατί έγινε αυτό και δεν έχουμε δει φως? Και αυτή τη στιγμή το είπαμε και στην προηγούμενη κουβέντα με την καλή μου συνάδελφο ότι 7.000 άνθρωποι βγήκαν στη Γερμανία. Οι Τούρκοι μας παρακαλάνε να πάνε οι γιατροί μας εκεί να πάρουν ειδικότητα. Βλέπετε φως? Κοιτάξτε, όποια κυβέρνηση και να έρθει, εμείς δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα έρθει, είτε είναι συνεργαζόμενοι, είτε είναι αυτοδύναμοι. Πιστεύετε ότι η υγεία έχει περιθώρια για να διορθωθεί? Μπορεί, σύμφωνα με την κρίση που περνάμε, να διορθωθεί και ο κόσμος να αισθάνεται περισσότερο ασφαλής? Βεβαίως. Και να μην σκέφτεται, Παναγία μου, μην αρρωστήσω, ας πούμε, γιατί μπορεί και να μην ζήσω. Ακούστε, κυρία Θεοφάνους, καταρχήν είναι σίγουρο ότι όποιος πρωθυπουργός θα είναι αύριο, κατά την άποψή μου, θα πρέπει μετά από τον Υπουργό Οικονομικών να διορίσει τον Υπουργό Υγείας. Αυτόν δηλαδή που ξέρει, μπορεί, θέλει και μπορεί να κάνει την υπέρβαση σε μια χώρα που υγειονομικά έχει καταρακωθεί. Εκεί λοιπόν... συνεχίσετε, επειδή θα το ξεχάσω σίγουρα μετά. Να... Πιστεύετε ότι κάθε υπουργός που έχει μπει στο συγκεκριμένο Υπουργείο είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση? Όχι, φυσικά. Θεωρώ λοιπόν ότι τα τελευταία 5 χρόνια οι Υπουργοί Υγείας μπαίναν από καραμπόλες. Δηλαδή κάπου αλλού πηγαίνανε και λέει «Α, βάλτε στο Υπουργείο Υγείας». Λοιπόν, έπρεπε να μπει στο Υπουργικό Θόκο, αλλά ξέρεις, εκεί βάλαμε κάποιον άλλον, βάλτε στο Υπουργείο Υγείας. Αυτή είναι η αντίληψή μου και θα σας πω, επειδή ξέρετε, τουλάχιστον εκφραζόμαστε στον απόλυτο βαθμό αυτό που μπορεί να εκφράζουμε σωστό ή λάθος, το κρίνει ο κόσμος, αλλά αυτό που νιώθουμε το λέμε. Θα σας πω λοιπόν ότι γίνανε λάθος επιλογές τα τελευταία χρόνια. Στα πρόσωπα, καταρχήν. Στα πρόσωπα, γιατί δεν γνωρίζανε. Δηλαδή είναι σαν να πείτε, κύριε Πατούλη, μπορείτε να αναλάβετε το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Θα έλεγα, δεν μπορώ να το αναλάβω. Καλή, τιμητική η προσφορά, αλλά δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο. Γιατί θα εξαρτάμε στον απόλυτο βαθμό από κανένα δύο νομικούς. Γιατί θα έπρεπε να ασχοληθώ με κάποιους συμβούλους, τους οποίους πληρώνει το ελληνικό. Άρα λοιπόν τι θα ήμουνα? Υποχείριο όργανο αυτών των ανθρώπων. Άρα επί της ουσίας, στην εποχή της κρίσης, που δεν μπορείς να περιμένεις κανένα μαθητευόμενο μάγο να μαθητεύσει για να μας πει τη σοφία του και να διορθώσει στην κρίση τα ζητήματα της υγείας, νομίζω ότι ήταν πολύ κακές επιλογές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι γίνανε... Είχαμε ακραίους υπουργούς που λέγανε «Το νόμο δεν τον έφερε η Μέρκελ, εγώ τον έφερα». Γινόντουσαν και ανταγωνισμοί. Ναι, αλλά εδώ τώρα να σοβαρευτούμε. Μιλάμε για ανθρώπους που μιλάγαμε σαφέστατα... Μιλάγαμε για γενώσιμα, γιατί ναι, πάμε και σε δηλαδή, αυτό, αλλά δεν ξέραμε σαφέστατα, τι ήταν γενώσιμα. Σαφέστατα να μιλήσουμε για αυτόν που κακώς έπαιρνε τη σύνταξη, τη μαϊμουδίστηκε και νομίζω ότι εκεί... Ήμασταν όλοι στον κακό γιατρό που έδωσε στον ανοιχτό μάτι ότι ήταν τυφλός. Αλλά άλλο τόνα και άλλο να πούμε ότι εντιάφτη περιπτώσει αυτός ο οποίος είναι ανασφάλιστος, τι θα κάνουμε για να μπορέσει να ζήσει και αυτός, για να μπορέσει να βρει την υγεία του. Δηλαδή βρεθήκαμε σε μια εποχή κρίσης όπου υπήρξαν άνθρωποι που ήταν άνεργοι, ήταν φτωχοί, ήταν ανασφάλιστοι και τελικά χάναν και την υγεία τους. Αυτοί οι άνθρωποι τι έπρεπε να πάνε στον όλεθρο? Εκεί λοιπόν δεν δόθηκαν απαντήσεις. Ενώ υπήρξαν τρόποι να δοθούν απαντήσεις. Από την άλλη πλευρά, θα σας έλεγα ότι εμείς έχουμε πει σε αυτή τη χώρα, αυτή την όμορφη χώρα, ότι εφόσον είμαστε στην Ευρώπη, πρέπει να φέρουμε ούτε περισσότερα, αλλά ούτε και λιγότερα από ό,τι ισχύει στην Ευρώπη. Δεν μπορεί δηλαδή να ισχύσει ένας νόμος που τον δέχτηκαν κάποιοι και να λέει από τον κύριο Καρόνε και καθόντουσαν προσοχή, ακούγαν κύριο Καρόνε και νομίζω ότι θα, ένας υπάλληλος δευτεροκλασάτος της Τρόικας. Εδώ λοιπόν, τι είπε ο κύριος Καρόνε και επέβαλε εδώ και δεν αντιτάχθηκε, ότι να ψηφίσουμε, όχι για τα γενώσιμα, δεν έχουμε πρόβλημα. Να ψηφίσουμε... Είναι αλήθεια ότι αποσύρονται μια μεγάλη ποσότητα από γενώσιμα, γύρω λέει στα 500 είδη γενοσίμων. Τελευταία είδηση που, υπάρχουν όσα κατάλληλα κλπ. Δηλαδή τόσο καιρό που τα παίρνανε οι άνθρωποι τα γενώσιμα και θα είχαν πρόβλημα υγείας, ποιο να κυνηγήσουν, να πω το εξής. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα γενώσιμα σαν γενώσιμα, εφόσον είναι ηλεγμένα και ασφαλή.
Το πρόβλημα ήταν ο νόμος, ακριβώς. Ήταν ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε και δεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, ο γιατρός να συνταγογραφεί τη δραστική ουσία και ο φαρμακοποιός υποχρεώται να δώσει το φθηνότερο γενώσιμο. Αυτό σαν νόμος δεν υπήρξε στην Ευρώπη. Πουθενά δεν υπάρχει. Τον παρήγαμε εμείς. Αν θέλετε, δεν τον παρήγαμε. Μας τον εισάγανε και εμείς είπαμε: «Οκ, δεν έχουμε κάτι άλλο, θα τον εφαρμόσουμε». Με χαραμαντήρηση, θέλετε. Εκεί λοιπόν, ακριβώς. Εδώ λοιπόν θα πρέπει αφενός μεν σε όλη την χώρα μας, που έχουμε και νησιωτική χώρα, δεν επιτρέπεται να μην υπάρχει ένας αγροτικός γιατρός. Και όμως υπάρχουν νησιωτικά συμπλέγματα που δεν έχουν γιατρό. Δεν φτιάχνανε κάτι τέτοιο με τον Δεν φτιάξανε. Και εμείς τους έχουμε δώσει. Τους είχαμε δώσει λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Δεν θέλαν να ακούσουν. Προφανώς ασχολιόντουσαν μόνο με τις περιφέρειές τους. Από την άλλη πλευρά, θα σας πω ότι πράγματι, τι διαφέρουμε από την Ευρώπη όσον αφορά το υγειονομικό κλάδο? Ότι έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς σε μεγάλο αριθμό και εξειδικευμένους. Και μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό. Δεν βρήκαμε έναν τρόπο να κάνουμε διμερείς, αν θέλετε, συνεργασίες με την Ευρώπη. Εάν θέλετε, Έλληνες γιατρούς, θα σας τους δώσουμε ως η μήτρα παραγωγής του επιστημονικού δυναμικού από τον Ιπποκράτη κιόλας, μέσα από μια διαχείριση της επιστήμης ιατρικής που βγήκε εδώ στην Ελλάδα και τη μεταλαμπαδεύουμε και στο εξωτερικό, αλλά σαν κακομύριδες αφήναμε το μεγαλύτερο επιστημονικό δυναμικό να πηγαίνουν μετανάστες υψηλού επίπεδου ως να είναι εργάτες βιομηχανίας. Εδώ λοιπόν η διαδικασία θα έπρεπε αφενός μεν να αξιοποιηθεί εδώ αυτό το υγειονομικό δυναμικό, αλλά και ακόμα και αυτοί που πηγαίναν στο εξωτερικό να γινόντουσαν μέσα από συνεργασίες χωρών. Εσείς μας δίνετε, εμείς σας δίνουμε επιστήμη, εσείς μας δίνετε ελάστικα για τα αυτοκίνητα. Εμείς είμαστε πιο πάνω από εσάς. Είμαστε δηλαδή εκείνοι που παράγουμε το πιο δύσκολο, γιατί ο Γερμανός δεν πάει να σπουδάσει ιατρική, ούτε ο Εγγλέζος. Γιατί είναι δύσκολη η επιστήμη. Φυσικά. Εδώ όμως έχουμε αυτό το έψυχο δυναμικό. Δεν το μεγαλουργήσαμε. Πυροβολούσαμε, πήγανε οι υπουργοί και πυροβολούσαν τους γιατρούς. Α, που τα παίρνουν, που κλέβουν. Είχαν μια περίπτωση και τους βάζαν όλους ισότιμα. Αυτά γίνονται παντού. Αλλά έτσι, δεν μπορούσαν να τους πάρεις μπάλα όλους. Όχι, όταν βέβαια. Άλλοι, όταν ναι, αλλά δεν προστατεύτηκε από τους καθήλυν αρμοδίους υπουργούς, διότι υπήρξαν γιατροί και υπάρχουν γιατροί που εφημερεύουν χωρίς να πληρώνονται και κρατάνε το ΕΣΥ. Υπήρξαν γιατροί οι οποίοι μείναν απλήρωτοι για χρόνια από το ΝΕΟΠΗ ή από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και όμως αυτό δεν το αναδείκνει ο υπουργός και να πει: «Σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε». Οι εθελοντές οι οποίοι κρατήσανε τον ανασφάλιστο πολίτη υγιή μέσα από τον εθελοντισμό και από το δωρεάν της προσφοράς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μαζί με την Αποστολή της Αρχιεπισκοπής και κάνατε μεγάλο έργο με τα φάρμακα και με τους γιατρούς. Θέλω να πω λοιπόν, αυτή ήταν δωρεάν προσφορά των γιατρών. Ναι, αλλά με φιλανθρωπία δεν μπορεί να ζήσει ένα κράτος. Εννοείται ότι δεν θέλαμε να αντικαταστήσουμε το κράτος. Αλλά όταν το κράτος δεν έκανε κάτι, έπρεπε να αφήσουμε τον άλλο να πεθαίνει δίπλα μας. Τι προσδοκάτε, κύριε Πατούλη, από μια καινούργια κυβέρνηση που θα έχουμε εντός ολίγων 24 ώρων? Αυτό το οποίο προσδοκούμε είναι σοβαρότητα, τα λόγια να γίνονται πράξεις και αυτά που έχουν πει όποιοι τα έχουν πει να τα κάνουν πραγματικότητα. Έχουμε βαρεθεί όλα αυτά τα χρόνια να πουλάνε λευκές επιταγές. Θέλουμε να φύγουμε από το λαϊκισμό και να πάμε στη σοβαρότητα. Αυτή η χώρα έχει μεγάλες δυνατότητες και μέσα από την ιστορία και από τον πολιτισμό και από τη γωνιά που κατέχει ως χώρα. Θα πρέπει πάνω απ' όλα οι πολιτικοί οι οποίοι θέλουν την ψήφο του κόσμου να την πάρουν την ψήφο του κόσμου, αλλά συγχρόνως να σηκώσουν τα μανίκια και να πούν: «Αυτό είναι το Ευαγγέλιο το οποίο είχαμε πει εμείς. Να το κάνουμε πράξη. Να κάνουμε τα δύνατα δυνατά». Αυτό εγώ θέλω από τον πολιτικό, τον αυριανό πρωθυπουργό, την αυριανή κυβέρνηση, ό,τι έχουν πει και να ενώσουν τον κόσμο. Πρέπει ο Έλληνας να ενωθεί. Δεν είμαστε ξεχωριστοί κανένας, ούτε μπορούν τα κόμματα να είναι πιο πάνω από το ενδιαφέρον μας προς τη χώρα. Το πρώτο σχόλιο από εσάς. Πώς τα είδατε όλα αυτά? Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι η τιμιγορία του κόσμου. Mm-hmm. Τώρα, σαν εικόνες, και επειδή κάνατε για το σχόλιο, θα πω ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Και κύκλος είναι και κύκλος η ζωή. Κάνει. Σήμερα αυτό που βλέπουμε με το τον κύριο Τσίπρα το είχαν ζήσει και κάποιοι άλλοι πριν 2, 1, 2, 3 χρόνια, 4 κτλ.
Άρα σε κάθε περίπτωση αυτό που μετράει είναι ένα πράγμα, όχι αυτές οι εικόνες, το έργο. Mm-hmm. Αυτό που μένει διαχρονικά είναι το έργο. Όταν ανεβαίνεις σε ποια θέση είσαι, εάν άφησες το λιθαράκι που έπρεπε ή θα σε συχτηρίζουν μετά που θα φεύγεις. Εάν το καταλάβουν αυτό οι πολιτικοί, δεν έχει σημασία ο τίτλος. Έχει σημασία η προσωπικότητα που παίρνει τον τίτλο. Εάν λοιπόν καταλάβουν ότι αυτές οι εικόνες της μοναξιάς που είδαμε κάποιους πολιτικούς, πραγματικής μοναξιάς, ή κάποιους που ήρθαν με κάτι γέφυρες, με κάτι μικρόφωνα δεξιά-αριστερά και όλα αυτά, ότι είναι επίγεια και προσωρινά και όπως ακριβώς σε δίνουν ένταση με επιφωνήματα, με τον ίδιο τρόπο, αν δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, σου δίνουν μούτζες με σχρολόγια. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Νομίζω άρα η εκπομπή δεν προσφέρεται για τέτοια. Και όχι αυτό που βλέπουμε. Παρά ότι υπάρχει μια παρουσία στην εκπομπή, δεν προσφέρεται για να πούμε κάτι παραπάνω.